Ήταν ένας επί πολλά χρόνια παίκτης και των τμήματων υποδομής του Άρη αλλά και της μεγάλης ομάδας, ο Μπάμπης ο Οικονομόπουλος, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Και καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποιήσατε φέτος στο πρωτάθλημα. Τρίτος όμιλος, δεν κάνω λάθος. Τρίτος, ναι, τρίτος. Βγήκατε άνετα στην Football League. Είχατε... Στην αρχή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν κοντά ο Παναργιακός. Όχι, άνετα όχι. Δεν βγήκαμε. Υπήρχαν 3-4 ομάδες που ήταν αρκετά καλές. Υπήρχαν αλλαγές στην πρωτιά. Είχε ενδιαφέρον δηλαδή μέχρι τέλους. Προς το τέλος της τελευταίας αγωνιστικής εμείς πήραμε μια μικρή διαφορά και φάνηκε ότι τελείωσε το πρωτάθλημα εύκολα. Αλλά είχε suspense για πολύ καιρό το πρωτάθλημα. Ναι, και είχε και κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν μια ιστορία. Ασφαλώς είναι ο Παναργιακός, είναι ο Παναρκαδικός, η οποία για την Αρκαδία είναι μια ομάδα την οποία την ακολουθεί αρκετά ο κόσμος. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι έχει περισσότερους και πιο φανατικούς οπαδούς από τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Παναρκαδικός, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί το διαπίστωσες και εσύ από πρώτο χέρι. Το διαπίστωσα κι εγώ, ναι. Έχουν μια βοήθεια, αν και τα έχουν τα τελευταία δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που στηρίζει και ο Αστέρας Τρίπολης την ομάδα. Ναι. Είτε με παιδιά από τις ακαδημίες, είτε με χρηματική βοήθεια, δεν γνωρίζω ακριβώς το τι γίνεται εκεί, αλλά και αυτοί είχαν μια αξιόλογη ομάδα, ίσως για μένα από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, μετά από εμάς φυσικά. Εντάξει, ήταν ο Ολικός που και αυτός προσπαθεί χρόνια να ανέβει στη Β' Εθνική, παλεύει 3-4 χρόνια να ανέβει Β' Εθνική και έχουν δώσει και αυτοί οι άνθρωποι πολλά λεφτά, γιατί έχουν και αυτοί πάρα πολλά ταξίδια να κάνουν και μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν καθόλου χορηγούς για αυτό το εκείνη για την κατηγορία. Και ο Παναργιακός, ο οποίος και εκείνος παλεύει και αυτός 3-4 χρόνια να βγει τεχνική. Ναι. Ήταν ένας κοντός όμιλος, ας με επιτραπεί η έκφραση, δηλαδή με λίγες ομάδες. Είχε αποβληθεί και ο Ηρακλής Ψαχνών, δηλαδή μείνατε στο τέλος 13 ομάδες. Ναι, ήταν στην αρχή που φτιάχναν τους ομίλους με τους νομούς και τα λοιπά. Τελευταία στιγμή δύο ομάδες δεν κατέβηκαν στο πρωτάθλημα και καταφέραμε να μείνουμε τελικά 14, μείον τα Ψαχνά 13 στο τέλος ομάδα. Και ήταν μικρός ο όμιλος, ναι. Καμία σχέση με τους υπόλοιπους. Πώς ήταν και τα πράγματα στη Σπάρτη, ξέρεις, φαντάζει και λίγο, όχι λίγο, πολύ μακρινή από εδώ εμάς, από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που ξέρουμε εμείς πάντως, αν θέλεις, το μοναδικό που ίσως ξέρουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ότι τη χρηματοδοτεί και τη στηρίζει ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι η καταγωγή του ανθρώπου από τη Σπάρτη. Έχουν ένα χωριό βασικά έξω από τη Σπάρτη, στον δρόμο Λακωνίας. Στηρίζει την ομάδα εδώ και 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ίσως μπορεί και 4, ένα τέταρτος χρόνος, τώρα δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, ή 3 ή 4, στηρίζει την ομάδα. Εντάξει, ο άνθρωπος την αγαπάει την ομάδα, προσπαθεί, στηρίζει, δεν... γιατί τυχαίνει να ακούσω κάποια πράγματα περίεργα. Εντάξει, ο άνθρωπος στηρίζει, προσπαθεί, έχει όνειρα για τον τόπο του, γιατί είναι ο τόπος του, του αρέσει πολύ. Αλλιώς λέγανε διάφοροι γιατί δεν ασχολείται με Παναθηναϊκό, άμα θα έχει όνειρα. Αλλά ίσως εκεί είναι άλλα κομμάτια που δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί έχει την τρέλα του. Αυτός έχει τεράστια καψούρα, γνωρίζετε τι σημαίνει καψούρα, η λέξη, γνωρίζουν όλοι τι σημαίνει καψούρα. Έχει καψούρα με τη Σπάρτη γιατί είναι ο τόπος του. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει Σπάρτη για την Ελλάδα, για την ελληνική ιστορία. Και το καλό είναι ότι ο κόσμος στηρίζει για την προσπάθεια αυτή πάρα πολύ. Δηλαδή ο κόσμος εκεί, εγώ το περίμενα, είναι μια πόλη 20.000 κατοίκων πάνω κάτω και στηρίζουν την ομάδα πάρα πολύ, μέσα, εντός εκτός. Είχε κόσμο, ερχόντουσαν οι άνθρωποι με τα μάτια τους, με λεωφορεία, κανονίζανε. Έχουν δείξει ποδόσφαιρο, γιατί και αυτοί είναι πολλά χρόνια μακριά από τις μεγάλες κατηγορίες. Είχαν και αυτοί λίγο μια τρέλα, να το πω, ώστε να πάει καλά και η ομάδα. Ήταν καλά, ήταν όμορφη χρονιά. Αυτό είναι σημαντικό, ωραία. Γιατί είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί μια πόλη και μια πάρα πολύ ιστορική πόλη, φυσικά, εννοείται, για την Ελλάδα. Πόλη την οποία, λόγω ιστορίας αλλά και της ταινίας, όσο γνωστόν, έχει γίνει παγκόσμια γνωστή. Και είναι σημαντικό για μένα τουλάχιστον να παίρνουν την άνοδο σε επαγγελματικές κατηγορίες, στις μεγαλύτερες κατηγορίες, αν θέλεις, ομάδες οι οποίες κουβαλούν και κάποιο κόσμο και όχι 300-400 άτομα. Ναι, εννοείται, είναι πολύ σημαντικό και θα το διαπιστώσει και ο κόσμος του Άρη, θέλω να ευελπιστώ, του χρόνου, στο μεταξύ τους παιχνίδια, να δουν ότι, δηλαδή, παρόλο που είναι μια μικρή πόλη, στηρίζει ο κόσμος την ομάδα πάρα πολύ.
πάρα πολύ. Την αγαπάει πάρα πολύ. Να σου πω, Μπαμπέ, άμα ξεκινήσω δηλαδή εγώ τώρα τελειώντας την εκπομπή, τι ώρα θα φτάσω στη Σπάρτη από εδώ? Τώρα, άμα ξεκινήσεις, θα φτάσεις 6-7 ώρες. Άμα, άμα το τρέξεις και λίγο, 7 ώρες. Ε, να κάνω και καμία στάση όμως, να μην το πάρω κάποιο. Άμα κάνεις τη στάση, δύσκολα, μην ξεκινάς καθόλου. Μάλιστα. Καλύτερα να πάρω αεροπλάνο, να πάω στην Αθήνα και από εκεί να πάω πιο, πιο κοντά. Ε. Καλαμάτα, Καλαμάτα. Α, Καλαμάτα. Έχει και Καλαμάτα. Α, ναι, μάλιστα. Ναι. Τα έχω όλα μελετημένα. Τα έχεις μελετημένα. Στη Θεσσαλονίκη και θέλω να τους βλέπω και ξέρεις, ναι. Ψάχνουμε κι εγώ πώς. Πάντως ο κόσμος του Άρη έχει αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνει από αποστάσεις. Μπορεί να είναι και 7 και 8 ναι, και 9 ώρες και 10. Θα τις κάνει και θα είναι δίπλα στην ομάδα. Παράλληλα, φυσικά παρακολουθήσεις και τους υπόλοιπους ομίλους. Δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθήσεις και την προσπάθεια του Άρη, γιατί ποτέ δεν έχεις κρύψει ότι αισθάνεσαι μια ιδιαίτερη έτσι, έλξη. Γιατί πέρασες πολλά και σημαντικά και ευαίσθητα χρόνια, θα έλεγα, στον Άρη, τα της εφηβικής και μετεφηβικής σου ηλικίας και της ενηλικίωσής σου. Οπότε αυτά είναι που μένουν. Ασφαλώς και τα χάρηκες, φαντάζομαι, που ο Άρης εύκολα φέτος πήρε την άνοδο στον ομιλό του. Εννοείται, εννοείται. Δεν χρειάζεται να πούμε για το πόσο από αυτήν την ομάδα. Εντάξει. Σίγουρα το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα ανέβηκε. Είτε εύκολα είτε δύσκολα δεν έχει σημασία, γιατί έτσι λέγαμε και για πέρσι και είδαμε τι έγινε στην ομάδα. Mm-hmm. Σημαντικό είναι ότι η ομάδα ανέβηκε, να βρει σιγά σιγά τον δρόμο της, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Εντάξει. Δηλαδή και εγώ επειδή είχα αυτό το μικρό παρελθόν, για μένα τεράστιο παρελθόν που είχα στον Άρη. Πόσα χρόνια μαζί με τη δεύτερη ομάδα τελικά ήσουν στον Άρη? Έξι χρόνια. Δεν είναι λίγο. Και όπου και αν πηγαίνω, και πέρσι που ήμουν στα Χανιά και φέτος το καλοκαίρι που ήμουν 1,5 μήνα στη Λάρισα, στην ΑΕΛ, μετά που έφυγα πήγα στη Σπάρτη, όλοι με ρωτάνε για τον Άρη. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να με ρωτήσει για τον Άρη. Ναι. Ξέρεις, αυτό είναι και πιο δύσκολο για μένα. Όταν με ρωτάνε για τον Άρη είναι ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί εγώ θυμάμαι και εντάξει, είναι δύσκολο για μένα. Αλλά εντάξει. Χαίρομαι που σιγά σιγά ειδικά έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που πραγματικά βάζει το χέρι στην τσέπη και βοηθάει την ομάδα να είναι καλά ο άνθρωπος. Μακάρι να το στηρίξουν και άλλοι από πίσω. Και πήρε και, κάποιους παίκτες με τους οποίους έχεις υπάρξει και συμπαίκτης φυσικά στον Άρη. Ναι, ναι. Γνωρίζω τα πάντα. Έβλεπα κάθε, παρακολουθούσα πάντα. Δεν μπορούσα να δω γιατί τύχε να παίζω τις ίδιες ώρες. Αλλά έβλεπα. Μετά πάντα είτε τι έκανε, ποιοι παίζαν, ποιοι δεν παίζαν. Παρασκήνια και μη, εντάξει, έβλεπα τα πάντα, παρακολουθούσα συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, δηλαδή όπου πήγαινες σε έναν όμιλο που είναι πολύ μακριά, οι περιοχές από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη, ή πάρα πολλοί κόσμος ψερωτούσε για τον Άρη, αυτό να το ακούνε και γενικότερα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να καταλάβουν ότι παρά τα τόσα προβλήματα που περνάει ο Άρης και έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, αυτό το όνομα δεν ξεθοριάζει, δεν έχει ξεθοριάσει και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορεί. Δεν γίνει. Δηλαδή ο κόσμος διψάει για αυτές τις ομάδες. Θέλει ομάδες να είναι στην Αλφα Εθνική τώρα, ας μην γελιόμαστε. Δεν μπορεί τώρα να βλέπεις τον Άρη στη Γάμα Εθνική, τον Όφη στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, είναι άσχημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, κατά τα ψέματα 6-7 ομάδες έχουμε που είναι, δεν θα πω πόσες είναι μεγάλες, πιο λίγες είναι μεγάλες, αλλά 6-7 ομάδες έχουν κόσμο. Και επίσης μπορείς να ευχαριστηθείς. Βλέπεις τώρα Αλφα Εθνική και έχουν 500 άτομα στο γήπεδο. Χίλια με το ζόρι. Ψάχνεις να βρεις 1.000 άτομα, δεν έχει καμία ομάδα σαν το έδρας παιχνίδια της. Ναι. Οι μισές ομάδες και κάτω είναι κάτω από 1.000 άτομα. Ναι, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Εκεί στη Σπάρτη πώς είναι από εγκαταστάσεις, από γήπεδα, βοηθητικά? Εντάξει, δεν είναι και οι εγκαταστάσεις τόσο καλές. Το γήπεδο παραδόξως ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το γήπεδο το οποίο παίζαμε αγώνες, αλλά και εμείς για να το προφυλάξουμε δεν κάναμε πολλές προπονήσεις εκεί. Το καλό είναι ότι οι άνθρωποι έχουν απίστευτη θέληση. Ναι. Απίστευτη θέληση για μάθηση πάνω απ' όλα, γιατί και αυτοί είναι αχάριστο και στο επαγγελματικό κομμάτι που μπαίνουν πάνω να μπουν τώρα. Γιατί η ομάδα μπαίνει σε επαγγελματικά πλαίσια και πρότυπα. Και οι άνθρωποι εδώ που τρέχουν την ομάδα, αν εξαιρέσει το περιβάλλον του κ. Γιαννακόπουλου, δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία από τις επαγγελματικές κατηγορίες. Και το καλό είναι ότι υπάρχει θέληση πάρα πολύ, πάρα πολύ όρεξη, ώστε να τρέξουν τα πράγματα, γιατί ψάχνουν να βρουν γήπεδα για προπονητικά, ψάχνουν να οργανώσουν, ψάχνουν να φτιάξουν κάποια γήπεδα, ψάχνουν να φτιάξουν εγκαταστάσεις. Εντάξει, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα τα φτιάξουν για εκεί τα πράγματα. Εντάξει. Αναλογικά βέβαια και το τι υπάρχει στην ομάδα. Έτσι. Είμαστε εδώ με τον Μπάμπη Οικονομόπουλο, τον πρωταθλητή με την ομάδα της Σπάρτης, τον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Με βάση αυτά που μας λες και με το γεγονός ότι είναι χρηματοδότης ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος,
Λογικά δεν θα έχει ρόλο έτσι του χρόνου, αν και είναι νωρίς ακόμη στη Football League, συμπληρωματικό να το πω έτσι, η Σπάρτη. Θα προσπαθήσει να κάνει μια αξιοπρόσεκτη πορεία. Η αλήθεια είναι ότι όπως και ο Άρης φέτος, επειδή όπως είπα και πριν παρακολουθούσα και το ρόστερ και ποια παιδιά παίζαν και ποιοι και τα αποτελέσματα, έτσι και εμείς, αν δεις το ρόστερ της ομάδας, δεν είναι ρόστερ γάμα εθνικής. Όπως δεν ήταν και του Άρη γάμα εθνικής. Όπως έλεγα, ήθελα να πω ότι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή που είχαμε στη Σπάρτη είναι αξιόλογη. Έχει καλούς παίχτες, αρκετά καλούς παίχτες που έχουν παίξει και Α κάποιοι και Β. Και ήθελα να πω ότι με μερικές καλές προσθήκες θα πήγαινε και καλά του χρόνου. Με βάση ότι θα κρατηθούν αρκετοί παίχτες, θα κρατηθεί ο κορμός. Θέλουν να πιστεύουν στην ομάδα, έτσι θα λειτουργήσουν για του χρόνου. Αυτό ήθελα να πω και έκλεισα, η έκλειση γραμμή. Ότι δεν θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο να φτιάξει μια καλή ομάδα, γιατί έχουν ήδη δημιουργηθεί οι βάσεις. Αυτό. Ναι, κατάλαβα. Εσύ τον εαυτό σου τον βλέπεις την επόμενη χρονιά εκεί, θα παραμείνεις, σκέφτεσαι κάτι άλλο? Δεν είναι νωρίς ακόμα, δεν το αποκλείω. Πέρασα καλά στη Σπάρτη, είναι ωραία στη Σπάρτη. Οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει την ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε και στηρίζουν την ομάδα, όπως είπα και πριν. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά δεν το αποκλείω και είναι και πολύ πιθανό, να σου πω την αλήθεια, να μείνω στην ομάδα. Ναι. Εκεί στη Λάρισα τι πήγε στραβά και έφυγε τόσο γρήγορα? Στραβά. Δεν πήγε κάτι στραβά. Εντάξει, ήταν ίσως λάθος το ότι βιάστηκα να πάω στην ομάδα, γιατί θα κλείσα πολύ νωρίς. Ναι. Θα δεσμευτεί από πολύ νωρίς. Ήταν θέμα συγκυριών, μπορώ να πω. Εντάξει, τώρα λεπτομέρειες δεν θα ήθελα να πω σε λεπτομέρειες. Ναι. Δεν έχω μεγάλη σημασία. Εντάξει. Μια εμπειρία ήταν και αυτή. Κάθε πόδιο για καλό. Μια εμπειρία. Κάθε πόδιο για καλό από ό,τι φάνηκε. Ναι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν στην ομάδα θα γινόταν. Παρόλο που χάρηκα, γιατί είμαι και εγώ ένα μικρό κομμάτι αυτής της ομάδας, χάρηκα πάρα πολύ που ανέβηκε για την άνοδο που είχαν τα παιδιά. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε και εσύ ξέρεις πολύ καλά, γιατί έχουμε ζήσει και μαζί αρκετές προετοιμασίες. Ναι. Το να σε μια προετοιμασία μια ομάδα δένεται. Οι παίχτες που είναι μεταξύ τους, καλός ή κακός, είναι κάθε μέρα μαζί. Εντάξει, διπλές προπονήσεις δένονται. Και εγώ ήμουν 1,5 μήνα περίπου εκεί. Δέθηκα με τα παιδιά, με αρκετά παιδιά, με άλλους έκανα παρέα, με άλλους έκανα φίλους. Και εγώ χάρηκα με τον τρόπο μου. Όπως χάρηκα και για τον Άρη, όπως χαίρομαι για όλους. Εντάξει. Ήταν ένα μικρό πέρασμα που μου άφησε και αυτό κάποιες εμπειρίες και κάποιες ωραίες εντυπώσεις. Τώρα που έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που έφυγες από τον Άρη, δεν είναι σίγουρα 2 χρόνια γεμάτα. Σου έχει μείνει κάποιο παράπονο που ενδεχομένως από το ότι τερμάτισες έτσι τη συνεργασία σου, γιατί είχες πει και τότε ότι δεν έβλεπες με κακό μάτι να συμμετέχεις και στην προσπάθεια αναγέννησης της ομάδας? Δεν βλέπω με κακό μάτι, δεν βλέπω ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο όμως. Δεν γίνεται να πω ότι έχω παράπονο. Τα πράγματα που έζησα στον Άρη μπορώ να πω ότι ίσως μπορεί να μην τα ξαναζήσω στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Αλλά εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί και τον Άρη αυτά που έζησα ήταν υπήρχε και αίσθημα μέσα. Δεν ήταν απλά ότι εγώ έκανα το κομμάτι μου σαν ποδοσφαιριστής, ότι απλά έπαιξα στον Άρη. Πράγμα που ήταν ένα κακό κουσούρι που είχαν αρκετοί που ήρθαν στην ομάδα. Ναι. Ότι κάνανε το κομμάτι τους, ότι απλά εγώ έπαιξα στον Άρη. Αυτό είναι κακό. Εγώ αγάπησα την ομάδα γιατί πέρασα κάποια πράγματα εκεί. Η ομάδα μου έδωσε τα στοιχεία αυτά ώστε να μπορέσω εγώ να σταθώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να με μάθει ο κόσμος. Γι' αυτό που έλεγα πριν, ότι εγώ πήγα στη Σπάρτη, πήγα στα Χανιά και μου λέγανε «Εσύ έπαιζες στον Άρη, εσύ ο Άρης τι γίνεται, κρίμα ο Άρης εγώ να είναι στη γάμα εθνική». Ναι, κρίμα. Κρίμα, γιατί κάποιοι κάναν λάθη. Είναι κρίμα. Και αυτά τα λάθη κάποιοι που αγαπήσαν την ομάδα τα πληρώνουν ακόμα. Και τα σκέφτονται. Ενώ άλλοι ίσως κάνουν κάποια μπάνια αυτή τη στιγμή, από τώρα, ο Μάιος είναι, τώρα κάνουν μπάνια από τώρα αυτή. Μάλλον μην τις νοιάζει, μην σε ενδιαφέρει. Μην σε ενδιαφέρει. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κάναμε φιέστα. Ναι. Όχι, δεν το γνωρίζω. Τον Ατρόμητο, Σπάρτη Ατρόμητο. Ναι. Κάναμε φιέστα για τον κόσμο και τα λοιπά. Ναι, ναι.
Ήρθε ο Λαζαρίδης, τον οποίο έχω πολύ καλές σχέσεις, μιλάω ακόμα, μιλάμε συνέχεια. Λέω, Νίκο, τι γίνεται, ξέρω εγώ, αυτά πήγες πάνω στο φιλικό, έμαθα, διάβασα, όντως. Πώς ήταν Ήταν τα εδώ, πράγματα, ναι, ήταν ήταν εδώ. ωραία. Ήταν ωραία. Λέει, ωραία ρε Μπάμπη, αλλά ο κόσμος μου λέει, δεν υπήρχε κόσμος. Δεν είχε κόσμο το γήπεδο κτλ. Ναι. Του λέω, ρε φίλε, είναι κρίμα γάμο το γιατί. Μου λέει, Μπάμπη, ξέρω τι γιατί. Τι γιατί, γιατί αυτοί που ήταν πριν και κάνανε αυτά τα... Αυτά είναι το παράπονο μου. Ότι ο κόσμος που υπήρχε, που πήγε στο γήπεδο, που ο κόσμος που διψούσε για την ομάδα, που ερχόταν, που έκλαιγε, που φώναζε, που έβριζε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, καλά είναι. Και αυτά ωραία είναι, γιατί. Ο κόσμος αυτός έφυγε. Απελπίστηκε. Απελπίστηκε από την κατάσταση που ήρθε στην ομάδα. Και τώρα που πάει να γίνει κάτι καλό, πάει να γίνει κάτι καλό πάλι. Γιατί έτσι βλέπω από μακριά. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι. Εσείς λογικά γνωρίζετε καλύτερα. Εγώ τα βλέπω από μακριά. Τώρα πρέπει ο κόσμος πάλι να αγκαλιάσει την προσπάθεια. Πρέπει πάλι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο κόσμος ήταν πολύ απογοητευμένος. Η προσέλευση ήταν πενιχρή στα περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια. Το γνωρίζω, το παρακολουθούσα. Ναι, δεν ήταν η εικόνα που έχουμε συνηθίσει και εσύ την έχει συνηθίσει, την έχει ζήσει κιόλας σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και ο Νίκος Λαζαρίδης με τον οποίο είχε αυτή την κουβέντα και αυτός. Και αν έχει περάσει πράγματα. Με γεμάτο το κλειδί. Το παράπονο είναι αυτό. Ότι δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Το πράγμα είναι ότι πρέπει ο κόσμος να ξαναγκαλιάσει την ομάδα. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ναι. Δεν χρειάζεται να πει κανένας. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και για τον κόσμο που ακούει ότι εντάξει, ήσουν εδώ 6 χρόνια στην ομάδα με τα καλά σου, τα στραβά σου, άμα θες, για κάποιους. Με τις όποιες ικανότητες είχες ή δεν είχες, με ό,τι προσέφερες ή δεν προσέφερες για κάποιους στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό που ακόμη και τώρα, μετά από 2 χρόνια που έχουν περάσει, εξακολουθείς να μιλάς με αυτόν τον τρόπο για τον Άρη, να τον έχεις στην καρδιά σου και να αφήνεις στην άκρη ανθρώπους και καταστάσεις που ενδεχομένως να σε πλήγωσαν, να σε πείραξαν, να σε στεναχώρησαν, γιατί έζησες δυστυχώς όχι και τα πολύ καλά χρόνια στον Άρη. Αλλά παρόλα τα αυτά και όπου πηγαίνεις διαφημίζεις τον Άρη και εξακολουθείς να ασχολείσαι, να ενδιαφέρεσαι και να μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο με τον Άρη και νομίζω ότι τουλάχιστον ο κόσμος μας ακούει πρέπει να το εκτιμήσει. Εντάξει, εγώ ήμουν ένα κομμάτι του Άρη που και ο Άρης είναι ένα κομμάτι δικό μου που θα μείνει για πάντα. Εντάξει, μακάρι και ελπίζω κάποια στιγμή να ξανάρθω στην ομάδα, αν μπορέσω κι εγώ, αν μπορέσουν οι καταστάσεις να με φέρουν εκεί. Εγώ μόνο από τα καλά κρατάω. Αυτά τα 6 χρόνια που πέρασα κρατάω μόνο τα καλά. Που είχαν πολλά άσχημα, εγώ κρατάω τα καλά. Θα είμαι πολύ εγωιστής και πολύ χαζός για να κάτσω να επιμείνω και να εμείνω στα άσχημα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άρα θα είναι, για να πάω λίγο να κοιτάξω μπροστά, θα είναι μια πολύ άβολη στιγμή όταν με το καλό του χρόνου βρεθείς αντίπαλος με τον Άρη. Ειδικά στο Κλειάνθης Βικελίδης. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο θα είναι, πόσο άβολη θα είναι. Με τίποτα. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Πώς έτσι... Αγωνιμονώ βέβαια να έρθω. Ναι. Αγωνιμονώ να έρθω. Εντάξει, αλλά θα είναι δύσκολη στιγμή πολύ. Όντως. Πώς, μας κάνω μια ερώτηση που αφορά την επόμενη σεζόν, γιατί έχεις παίξει και στην Football League. Πώς το περιμένεις του χρόνου το πρωτάθλημα? Λογικά από ό,τι βλέπουμε θα βγει και όφη από τον άλλο όμιλο, υπάρχει ακόμη μια κρεμότητα, θα ξεκαθαρίσει τώρα την τελευταία αγωνιστική, που είναι και αυτός μια ιστορική ομάδα με έδρα, με κόσμο. Ξέρουμε ήδη ποιες ομάδες πάνω κάτω συνεχίζουν από φέτος στη Football League. Πώς το περιμένεις το πρωτάθλημα? Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες θα είναι πολύ καλές. Εννοείται ότι βάζω μέσα τον Άρη. Σου πω ότι βάζω μέσα και τη Σπάρτη. Ναι. Μέσα αυτές τις 5 ομάδες. Mm-hmm. Σίγουρα η δυναμική και ο κόσμος του Άρη ή του Όφη, που ίσως είναι και αυτός μέσα στις 5 ομάδες, ή δεν ξέρω εγώ τον Τρικάλων, ή δεν ξέρω κάποιος άλλος, ή Λαμία, Απόλλων. Πιστεύω αυτές τις 5 ομάδες θα είναι πολύ δυνατές του χρόνου. Εκεί μετά θα κρυφθεί στη λεπτομέρεια, πιστεύω. Ναι. Στη λεπτομέρεια, στο πόσο πιέζησα και την περσινή χρονιά, η ζημιά στην άνοδο στην κάνει ήττα ή γκέλα, αν το θες, γιατί είναι και η σοπαλία γκέλα όταν θέλει μια ομάδα να ανέβει, με τις μικρές ομάδες. Εκείνη η ζημιά, για μένα. Η ζημιά είναι εκεί χάνεις άνοδο, εκεί χάνεις το πρωτάθλημα, εκεί χάνεις την ουσία.
Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν 5-6 ομάδες οι οποίες θα είναι πολύ δυνατές, θα γίνει μεγάλη μάχη και πιστεύω ότι θα κριθεί σε όχι στα ταξί τους παιχνίδια, αλλά στις λεπτομέρειες, στις αγωνιστικές με τις μικρές ομάδες. Μάλιστα. Με τις ομάδες τις υποδιέστερες. Εγώ εκεί πιστεύω. Κατανοητό. Πάμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Συγχαρητήρια για την άνοδο. Υγεία πάνω απ' όλα. Πάντα, χωρίς τραυματισμούς και με το καλό, φαντάζομαι κάνα ταξιδάκι στη Θεσσαλονίκη. Θα το κάνεις στα μέρη μας. Σίγουρα, έχει δρομολογηθεί ήδη. Άντε, ωραία. Σε περιμένουμε από εδώ λοιπόν. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, καλά.